Σάββατο το σημερινό, αγαπητοί μου αδερφοί, καλείται Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής και είναι ψυχοσάββατο. Δεν θα πούμε όμως για σχετικά με το ψυχοσάββατο, γιατί έχουμε μιλήσει και έχουμε γράψει πολλές φορές γι' αυτά. Θα δούμε όμως το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας, το οποίο μας ελέγχει πάρα πολύ, ειδικά εμάς που είμαστε μέσα στο ράσο, τους ποιμένες δηλαδή. Γιατί ο Κύριος ζητάει από εμάς να αποδείξουμε την αγάπη Του, να αποδείξουμε την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του και η αγάπη Του αυτή, η αγάπη μας αυτή πρέπει να αποδειχθεί από τη φροντίδα προς το ποίμνιο. Είναι από τις εμφανίσεις του Ιησού μετά από την Ανάστασή Του. Ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη εμφάνιση του Χριστού. Ο Κύριος είναι στον Αιγυαλό. Οι μαθητές, στεναχωρημένοι όπως είναι εφόσον έχει προηγηθεί η Σταύρωση του Κυρίου, και τους λείπει ο Κύριος, λέγει ο Πέτρος, εγώ θα πάω να ψαρέψω. Πάει να ψαρέψει και λένε και οι υπόλοιποι μαθητές, θα έρθουμε και εμείς μαζί σου. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε, δεν πιάσαν τίποτε. Βγαίνοντας απογοητευμένοι προς τον Αιγυαλό, είδαν τον Χριστό, και έγινε η εξής πάλι στιχομηθεία, ότι ο Κύριος τους λέγει βάλτε τα δίχτυα στη θάλασσα. Αυτοί βάλουν τα δίχτυα στη θάλασσα, τραβούν τα δίχτυα, ενώ η ώρα δεν ήταν κατάλληλη για ψάρεμα, ψαρεύουν πλήθος ιχθύων. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος του Ευαγγελιστής, μαθητής του Κυρίου, αναγνωρίζει τον Χριστό που είναι στον Αιγυαλό και λέει ο Κύριος εστί. Ο Πέτρος πέφτει στη θάλασσα να πάει γρήγορα προς τον Κύριο. Και βγαίνοντας έξω, ο Κύριος τους είχε ετοιμάσει φαγητό. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Λέγει λοιπόν το ευαγγελικό ανάγνωσμα το σημερινό. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγεθείς εκ νεκρών. Αυτή ήταν η τρίτη έως τώρα φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητές του αφού αναστήθηκε εκ των νεκρών. Έχουμε λοιπόν την συνομιλία με τον Πέτρο, θα δούμε τώρα, και την πρόρηση του Ιησού για το είδος του θανάτου του Πέτρου. Λέγει, «Ότε ουν ηρίστησαν», λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον». Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Βόσκε τα αρνία μου». Όταν λέει, «Προγευμάτισαν», λέγει ο Ιησούς στο Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς», από τους άλλους μαθητές. Του λέγει, «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με». Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Με απλά λόγια του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων ιέ του Ιωνά, με αγαπάς». Του λέγει, «Ναι Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει αυτό το τρίτο, «Σίμων Ιωνά, φιλείς με». Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτο, «Φιλείς με». Και είπε αυτό, «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». Με απλά λόγια, του λέγει για τρίτη φορά, «Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς». Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι το ρώτησε για τρίτη φορά, «Με αγαπάς». Και του απάντησε, «Κύριε, σύ ξέρεις τα πάντα, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». «Αμήν, αμήν λέγωση, ότε εις νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου θέλεις». Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου
και πήγαινες όπου ήθελες. Αλλά όταν γεράσεις, θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάζει τον Θεόν και τούτο υπόν λέγει αυτό ακολούθημη. Αυτό δε είπε ο Ιησούς στον Πέτρο για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάζει τον Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο, όπως και αυτό έγινε. Και αφού είπεν αυτό, του λέγει ακολούθησέ με. Στη συνέχεια υπάρχουν κάποιοι λόγοι που αφορούν τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου. Καθώς τον είπε ο Κύριος, είπε στον Πέτρο ακολούθημη, επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητή ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσενε το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε». Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς. Δεν αναφέρει το όνομα εδώ Ιωάννης, γιατί είναι ο Ιωάννης που γράφει το Ευαγγέλιο. Και όπως κάνει συνήθως ο Ιωάννης, δεν αναφέρει το όνομά του. Αλλά είναι ο αγαπημένος μαθητής και καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω στο στήθος του, πάνω στο στήθος του Ιησού και είπε «Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει». «Τούτον ειδών ο Πέτρος», λέγει το Ιησού, «Κύριε, ούτως δε τι». Όταν ο Πέτρος τον είδε, λέγει στον Ιησού, «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί. Εμένα είπες ότι ο θάνατός μου θα είναι αυτός, αλλά αυτός που είναι ο αγαπημένος σου, τι θα πάθει, τι θα συμβεί». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω, μένει νέος έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημη», του λέγει ο Ιησούς. «Εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει, σύ ακολούθησέ με». Εξήρθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει. Και ούκ είπε αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι, τι προσέ. Διαδόθηκε στους αδελφούς αυτός ο λόγος, ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν τον Πέτρο ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικώς είπε, εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει. Ούτως εστίν ο μαθητής, ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα και είδαμε ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραφε αυτά και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ή με τον κόσμο χωρίς τα γραφόμενα βιβλία αμήν. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφούν ένα προς ένα, νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία αμήν. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το γνωστό ενδέκατο Ευαγγέλιο εωθηνό. Εωθηνά Ευαγγέλια λέμε στην Εκκλησία μας αυτά που διαβάζονται το πρωί στον όρθρο της Κυριακής. Πάντοτε τα Ιωθινά Ευαγγέλια είναι τα Ευαγγέλια της Κυριακής, είναι 11 τα Ιωθινά και αυτό είναι το 11ο Ιωθινό. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και σημαίνει πολλά για την Εκκλησία. Είναι μια σπουδαία διδαχή αυτή που δια του Πέτρου και δια του Ιωάννη διαπνέει όλη την Εκκλησία, αυτή η διδαχή του Ιησού, γιατί ο Ιησούς ρώτησε τόσες φορές τον Πέτρο αν τον αγαπά ο Πέτρος. Και γιατί τρεις φορές τόνισε στον Πέτρο ότι για να αποδείξει την αγάπη του να πειμένει τα πρόβατα, να βόσκει τα πρόβατα. Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές και τα έχουμε γράψει και υπάρχουν τα κηρύγματά μας αυτά που αναλύουν αγιογραφικά και πατερικά όλη αυτή τη διδασκαλία αυτού της ευαγγελικής, του ευαγγελικού αναγνώσματος. Όμως, σήμερα σκέφτηκα να δούμε πώς η Εκκλησία ημινολογικά διατυπώνει τη θέση της και περιγράφει την Ευαγγελική περικοπή ημινολογικά. Το 11ο λοιπόν αυτό Ευαγγέλιο έχει και το ανάλογο
ενδέκατο αναστάσιμο εωθηνό εξαποστηλάριο. Είναι το εξαποστηλάριο, είναι ένας ύμνος που ψάλλει ο ψάλτης πριν από τα πασαπνοάρια της Κυριακής. Βέβαια, εξαποστηλάρια υπάρχουν για κάθε ημέρα. Η ίδια θέση, πριν από τα πασαπνοή και τη δοξολογία, ψάλλουμε τα εξαποστηλάρια. Το συγκεκριμένο εξαποστηλάριο του 11ου Εωθηνού Ευαγγελίου το συνέγραψε, είναι ποίημα του Κωνσταντίνου του Βασιλέως, του Μεγάλου. Και λέγει τα εξής. «Μετά την Θεία Ανέγερσιν, Τρίστο Πέτρο φιλίσμε, πειθόμενος ο Κύριος των ιδίων προβάτων, προβάλλεται ποιμενάρχην, ως ειδών ον ηγάπα, ο Ιησούς επόμενον ήρετο τον δεσπότην. Ούτως δε τι, εάν θέλω έφησε μένειν τούτον, έως και πάλιν έρχομαι, τι προσέ φίλε Πέτρε». Η μετάφραση είναι η εξής. «Μετά τη Θεία Ανάστασή του ο Κύριος, αφού ρώτησε τρεις φορές τον Πέτρο, αλήθεια με αγαπάς Πέτρε, τον αναδεικνύει αρχηγό και ποιμένα τον προβάτο του, δηλαδή των πιστών. Ο Πέτρος όμως, βλέποντας τον μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς, τον Ιωάννη, να τους ακολουθεί, το ρώτησε. Αυτός τι θέλει Κύριε? Και ο Ιησούς του απάντησε. Εάν θέλω αυτός να μείνει μέχρι και πάλι να έρθω, τι σε ενδιαφέρει αγαπητέ μου Πέτρε? Εδώ υπάρχει μια διαφορά από τη μετάφραση που σας διάβασα, που ήταν του Νίκου του Σωτηρόπουλου του Μακαριστού, ότι εκεί δεν είναι αυτό ακριβώς όπως το λέγει εδώ, δηλαδή αυτός τι θέλει Κύριε, αλλά ο Νίκος Σωτηρόπουλος μεταφράζει αυτός τι θα πάθει Κύριε, δηλαδή ποιος θα είναι ο θάνατός του. Εδώ όμως ο υμνογράφος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, έτσι βλέπει το κείμενο και δεν είναι και λάθος αυτό. Κανένα από τα δύο δεν είναι λάθος και με τα δύο μπορούμε να πούμε ότι και το ενδιαφέρον του Πέτρου ήταν για το θάνατο του Ιωάννη, εφόσον προφήτευσε ο Κύριος το δικό του θάνατο, και εκτός τούτου υπάρχει και αυτό το ανθρώπινο. Σου λέει, μου είπες να σε ακολουθήσω, αυτός τι θέλει, και έρχεται από πίσω μας. Αυτό το συναντάμε πολύ στα ανθρώπινα. Εκτός από το εξαποστηλάριο του 11ου Εωθηνού Ευαγγελίου, υπάρχει και το Αναστάσιμο Εωθηνό, το δοξαστικό ιδιόμελο, που είναι ποίημα του Λέοντος Βασιλέου του Σοφού. Κάποτε οι βασιλείς γράφανε τέτοια ποίηματα, υμνώντας το Θεό και τις ευαγγελικές ρίσεις. Τώρα οι άρχοντες, οι πολιτικοί, αλλά και οι εκκλησιαστικοί, μπορούμε να πούμε, άλλα πράγματα περί άλλων τυρβάζουν, άλλα πράγματα σκέφτονται, άλλα κάνουν, γιατί είναι επηρεασμένοι από τη μασονία, από την εκοσμικευμένη κατάσταση. Κανένας από αυτούς δεν έχει αγάπη προς το Θεό. Ψάχνουμε να βρούμε κανέναν εκκλησιαστικό έστω άνθρωπο να έχει αγάπη προς το Θεό, που να έχει θέση ευθύνης. Το Εωθηνό λοιπόν Αναστάσιμο, 10ο Αναστάσιμο Εωθηνό Δοξαστικό, είναι το εξής, το πασίγνωστο και πολύ όμορφο. «Φανερώνε αυτόν τις μαθητές του, τις μαθητές σου σωτήρ μετά την Ανάσταση, σήμονι δέδοκα στην των προβάτων νομήν, εις αγάπης αντέκτησιν, την τοπημένη φροντίδα ετών, διό και έλεγες, ή φιλείς με Πέτρε, ποιμένε τα αρνία μου, ποιμένε τα πρόβατά μου. Ο δε ευθέως ενδεικνύμενος το φιλόστοργον, περί του άλλου μαθητού επιθάνετο». Να πως το βλέπει αλλιώς τώρα εδώ ο βασιλεύς Λέων ο Σοφός. Το επαναλαμβάνω. Ο δε Πέτρος ευθέως ενδεικνύμενος το φιλόστοργον, περί του άλλου μαθητού επιθάνετο. Όντες πρεσβείες Χριστέ την πίμνη σου, διαφύλατε εκλίκων λιμενωμένων αυτήν. Ποια είναι η μετάφραση? Φανερώνοντας τον εαυτό σου σωτήρ στους μαθητές σου μετά την Ανάσταση, έδωκες στο Σίμωνα Πέτρο τη διαπίμαση των προβάτων σου, ζητώντας του να φροντίζει με προσοχή αυτό το έργο, για να ανταποδώσει την αγάπη σου προς αυτόν και να αποδείξει την αγάπη του σε σένα. Γι' αυτό και του έλεγες, εάν πράγματι με αγαπάς Πέτρε, ποίμενε τα αρνία μου, τα άκακα παιδιά μου,
ποίμενε τα πρόβατά μου, τα μέλη της εκκλησίας μου. Εκείνος όμως, δείχνοντας την αγάπη και τη στοργή του, βλέπετε, τώρα ο Πέτρος δηλαδή, που δεν έδειξε απλά ένα ενδιαφέρον πώς θα πεθάνει ο Ιωάννης, που εκεί κρύβεται αγάπη και στοργή, δεν έδειξε μια ανθρώπινη, ας πούμε εμπάθεια. Με κάλεσε σε μένα αυτός γιατί έρχεται από πίσω, ο αγαπημένος, μια ζήλια. Έτσι, εδώ ο Λέων ο Σοφός λέγει, εκείνος λοιπόν ο Πέτρος, δείχνοντας την αγάπη και τη στοργή του, ρωτούσε και τον άλλο μαθητή, τον Ιωάννη που ακολουθούσε, από αγάπη και στοργή. Με τις πρεσβείες λοιπόν, Κύριε, αυτόν τον Αποστόλο σου, λέγει το Ιωθυνό, φύλαγε τη λογική σου πίμνη την εκκλησία σου από τους αιρετικούς που σαν λύκοι ορμούν να την κατασπαράξουν. Πόση ευθύνη λοιπόν μας δίνει τώρα το Ευαγγέλιο όταν σκεφτούμε ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα πρόβατα, τα αρνία, τα άκακα παιδιά και τα μέλη της εκκλησίας, το λογικό πίμνιο, όχι το άλογο, δεν είμαστε άλογα, είμαστε το λογικό πίμνιο. Πώς εμείς οι ιερείς, επίσκοποι, πατριάρχες πολύ περισσότερο, πρέπει να προφυλάξουμε από τους αιρετικούς το πίμνιο στις ημέρες μας. Αυτός ο λόγος είναι βαρύς. Γιατί το πίμνιο δεν ξέρει τι του γίνεται. Και δεν ξέρει τι του γίνεται γιατί οι ποιμένες ή κρύβουν την αλήθεια γιατί έχουν προσωπικές βλέψεις άλλες ή δεν την ξέρουν και αυτή την αλήθεια γιατί μεγάλωσαν και αυτοί μέσα σε αυτή την κοινωνία της ακαταστασίας, της αποστασίας από τον Θεό και δεν ξέρουν και αυτοί. Εδώ βλέπουμε θεολόγους, αυτές τις μέρες μιλάμε με διάφορους θεολόγους είτε στο διαδίκτυο είτε και στο τηλέφωνο, οι οποίοι ενώ πήραν πτυχίο θεολογίας δεν έχουν ιδέα από τα θεολογικά γράμματα. Δεν ξέρουν τίποτα, ούτε τις διδασκαλίες της Εκκλησίας περί πίστεως, ούτε περί παραδείσου, ούτε περί κολάσεως. Τα θεωρούν αυτά παραμύθια, θεολόγοι που τελείωσαν τη θεολογική και υποτίθεται διάβασαν και πέντε πατέρες. Τι να πούμε λοιπόν, αυτοί πώς θα διδάξουν τα παιδιά μας και από πού θα μάθει ο λαός τα περί της πίστεως σε μια τέτοια κατάσταση που δεν αναγνωρίζουν οι ιερείς τον Κύριο ως Κύριο και Θεό τους. Και το κυριότερο, δεν έχουν τρόπο να αποδείξουν στο Θεό αγάπη. Γιατί ο Θεός ζητάει απόδειξη αγάπης τη διαπίμαση του ποιμνίου. Αυτοί με το να εγκαταλείπουν το ποιμνίο, να το κατασπαράζουν οι λύκοι, τι παράξενοι που είμαστε εμείς οι ποιμένες του 21ου αιώνα. Θα θυμάστε το άλλο Ευαγγέλιο για τον ποιμένα τον καλό, που τον αναγνωρίζουν τα πρόβατα και αναγνωρίζουν τη φωνή του και τον ακολουθούν. Και αυτός δίνει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Ποιος ιερέας σήμερα δίνει την ψυχή του υπέρ των προβάτων? Ποιος ποιμένας, ποιος Μητροπολίτης? Αυτά που βλέπουμε μας απογοητεύουν πάρα πολύ. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι σαφές. Πρέπει εμείς που είμαστε στο ράσο να διαπιμάνουμε την ποίμνη του Χριστού. Δεν είναι δικιά μας η ποίμνη, αλλά μας την αναθέτει ο Κύριος να εκτελέσουμε το έργο Του. Και εμείς, επειδή δεν έχουμε αγάπη προς το Θεό, εγκαταλείπουμε το ποίμνιο. Είναι φοβερό αυτό. Και όταν συλλογιζόμαστε, και πρέπει να συλλογιζόμαστε και στην προσευχή μας, να μιλάμε με τον εαυτό μας και με το Θεό, εμείς οι ιερείς, για να ανασκαλεύουμε την υπόσχεση που δώσαμε στο Θεό όταν χειροτονηθήκαμε, ότι αναλαμβάνουμε την παρακαταθήκη. Όταν χειροτονούμαστε, ο Μητροπολίτης μας δίνει στην παλάμη το σώμα του Ιησού πάνω στην παλάμη μας. Και πάμε πίσω από την Αγία Τράπεζα και την έχουμε ομολογώντας το Θεό ότι όπως έχουμε τώρα εδώ τον αμνό στα χέρια μας, έτσι θα φυλάσσουμε πάντοτε την ποίμνη, το ποίμνιο, τα άκακα παιδιά, τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό το ξεχνούμε, αλλά πρέπει να τα ανασκαλεύουμε αυτά, να τα συζητούμε, να βλέπουμε τις ευθύνες μας. Και το κυριότερο, να φροντίζουμε και τον εαυτό μας, ώστε να με το παράδειγμά μας
Να δίνουμε παράδειγμα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και τη φροντίδα μας όλοι να δείχνουμε, ώστε να προφυλάξουμε το πίμνιο από την οποιαδήποτε πλάνη και από την οποιαδήποτε αίρεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί μου. Και δεν μπορώ σε τέτοιες περιπτώσεις που συναντώ αντιαιρετικές θέσεις της Εκκλησίας και των Πατέρων που βρίσκουν, που πάντοτε μέσα σε όλα τα κείμενα, τα γεωγραφικά και τα πατερικά, υπάρχει το αντιαιρετικό σημάδι που μας δίνει έμπνευση. Πάνω σε αυτό, σε αυτό το κήρυγμα για το «Η φιλής με πέτρε πείμενε τα αρνία μου και πείμενε τα πρόβατά μου», ο μακαριστός και Άγιος των ημερών μας Αυγουστίνος Καντιώτης είπε κάποτε τα εξής, πάρα πολύ σημαντικά. «Η Ορθοδοξία κινδυνεύει εκ των Ορθοδόξων αντορθοδόξων ζώντων. Και αν δεν ληφθούν μέτρα καθάρσεως του Ορθοδόξου λαού και προπαντός του Ορθοδόξου κλήρου, εκ των παθών που λιμένονται την πνευματική ζωή, η διαρροή των πιστών», το πίμνιο, «η διαρροή των πιστών εις τας ξένας εκκλησίας, τα αιρετικά συγκροτήματα θα λάβει κολοσιαίας διαστάσεις και θα ευρεθούν το έθνος και η επίσημος εκκλησία προεκπλήξεων. Δια το επικίνδυνο πολλαπλασιασμό των αιρετικών πάσης αποχρώσεως εμείς οι Ορθόδοξοι είμεθα η κυρίως υπεύθυνη». Και σε άλλο σημείο ανέφερε αυτός ο μακαριστός επίσκοπος: «Γεννηθήκαμε από γενεά γενεών Ορθόδοξοι και φοβούμε ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστε το αυτό, κινδυνεύει η Ορθοδοξία. Δεν είναι αυτό ένα σχήμα λόγου». Γιατί μας λένε πολλοί οι νανοριστές ότι πήλε άβου ου κατεσχίσους είναι αυτής. Την Εκκλησία δηλαδή. Οκ, εμείς συμφωνούμε σε αυτό, είναι λόγος του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού είναι θείο εγκαθίδρυμα. Είναι το σώμα του Κυρίου. Δεν θα πάθει τίποτε. Στους αιώνες δεν θα πάθει. Γιατί διαφεντεύει ο Κύριος την Εκκλησία του. Αλλά εμείς δεν μιλάμε για το καράβι, μιλάμε για το πλήρωμα. Για αυτούς που είναι επάνω. Τι να το κάνω εγώ αν το καράβι πηγαίνει και το πλήρωμα θα πάρουν απόφαση με τις διαταγές κάποιων ψευδοκαπετάνιων, ψευδοποιημένων, να πηδούν στα κύματα. Στο τέλος θα φτάσει η Εκκλησία με κάποιους, αλλά θα έχουμε χάσει το πίμνιο. Αυτό λέγει ο Καντιώτης. Μέχρι να φτάσεις στο λιμάνι, στο απάνεμο, θα έχει καταποντιστεί η μισή Εκκλησία, δηλαδή τα μέλη της Εκκλησίας διαχρονικά σε κάθε εποχή. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι πατέρες δώσαν το αίμα τους, αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο, την ψυχή αυτού. Έδωσε την ψυχή ο Άγιος, ο Μάρτυρας, ο Όσιος, ο Επίσκοπος εκείνος ο Άγιος. Την ψυχή του έδωσε για να σώσει το πίμνιο από την αίρεση. Μιλούσε εναντίον των αιρετικών, εναντίον των ειδωλολατρών, εναντίον των πλανεμένων. Και οι πλανεμένοι, οι αιρετικοί, οι ειδωλολάτρες, τους σκότωναν. Αλλά αυτοί δίναν την ψυχή τους, δίναν τη ζωή τους για να δει το πίμνιο ότι ομολογούν Χριστό με το αίμα τους. Και με το αίμα τους σταύρων σφράγιζαν την πίστη τους και έτσι σφραγισμένη είναι η Εκκλησία από το μαρτυρικό αίμα των πειμένων. Και εμπνεόταν από τους πειμένες το πίμνιο και έχουμε χιλιάδες, εκατομμύρια νέφος μαρτύρων για την αγάπη του Χριστού που εμπνεύστηκαν από τους πνευματικούς τους πατέρες. Σήμερα ο λαός δεν εμπνέεται, γιατί οι πνευματικοί πατέρες δεν αγαπούν τον Χριστό και δεν πειμένουν την Εκκλησία. Τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Εκοσμικευμένα ζουν οι ιερείς σήμερα. Τους ενδιαφέρει ο δίσκος, το παγκάρι. Τους ενδιαφέρει τους αρχιμαντρίτες να τα έχουν πολύ καλά με τον δεσπότη, ό,τι και να είναι ο δεσπότης, ό,τι και να είναι, για να έχουν επιτυχία στην εκλόγιμη θέση ενός αρχιερέως, να μπορέσουν να γίνουν αρχιερείς και ίσως να είναι κολλητοί του Πατριάρχη για να πάρουν και θέσεις μεγαλύτερες. Και δεν τα βάζουν ποτέ, δεν χτυπιούνται με τους Μητροπολίτες, ό,τι και να κάνει ο Μητροπολίτης.
Είπα σε μερικούς Μητροπολίτες εδώ στη Νεάπολη, αρχιμανδρίτες. Καλά τους λέω. Τι άλλο θέλετε να δείτε? Είδατε τον επίσκοπό σας να ψηφίζει υπέρ της ψευδοσυνόδησης Κρήτης. Δεν σας αγγίζει αυτό. Είδατε τον επίσκοπό σας στο τουρκικό νεκροταφείο να συμπροσεύχεται με το μουφτή. Ούτε αυτό σας αγγίζει. Ούτε αυτό σας ενδιαφέρει. Και μόλις γύρισε από το τουρκικό κημητήριο που συμπροσευχήθηκε με το μουφτή και βούηξε όλη η κοινωνία και όλο το διαδίκτυο από αυτή την απρέπειά του, που θα έπρεπε να καθαιρεθεί για αυτή την πράξη, οι αρχιμανδρίτες στον Εύωσμο έκανε γιορτή και πήγαν όλοι και του βάζανε στρωτές μετάνοιες. Ποιος αρχιμανδρίτης θα χτυπηθεί μαζί του, αφού αυτοί φοβούνται ότι αν χτυπηθούν μαζί του δεν θα μπορέσουν να γίνουν ποτέ μητροπολίτες. Άλλωστε, εδώ το λέγει ο Αυγουστίνος πολύ ωραία, για να γίνεις Μητροπολίτης πρέπει να ξεπουλήσεις πολλά πράγματα. Ξεπουλάς τον Χριστό. Κοιτάξτε πως το λέγει και με αυτό θα κλείσω, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Επιτρέψατε μου, λέει, να αναφέρω μερικούς κινδύνους. Κινδυνεύει η Ορθοδοξία από τις αιρέσεις. Η μεγαλύτερη απάτη των αιώνων είναι η ουνία. Προσωπικά δεν έχω τίποτε με κανέναν για τις μεγάλες ιδέες πολεμώ. Και αναφέρει ένα περιστατικό, από τότε μέχρι τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί αυτά τα περιστατικά. Πήγε ο Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα, λέει, και κάθισε δίπλα στον ουνίτη Πατριάρχη τότε. Διέλυσαν οι ουνίτες στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Είχε 80.000 Ορθοδόξους, αραβόφωνες, το Πατριαρχείο και πήραν με διάφορους τρόπους οι Ουνίτες, αφού ο Πατριάρχης πήγε και έκατσε με τον Ουνίτη δίπλα-δίπλα, ο λαός σου λέει ίδιοι είναι. Όταν εγώ έγραψα γράμμα εναντίον του Αλεξανδρουπόλεως, που άφησε τους Προτεστάντες, πήγαν οι Προτεστάντες στο γραφείο του, η Ένωση Ιεραποστολής, η Ιεραποστολική Ένωση Προτεσταντών, πήγαν στο γραφείο του και του είπανε σας παρακαλούμε σεβασμιότατε, δώστε μας την άδειά σας να μοιράσουμε Καινή Διαθήκη και κάποια φυλάδια και συντή στο Πίμνιο. Και έβγαλε ανακοίνωση η Μητρόπολη η Αλεξανδρουπόλεως, αυτός ο οποίος είναι πνευματικό παιδί του Ανθίμου Θεσσαλονίκης, ο Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως, έβγαλε ανακοίνωση και τι είπε στο Πίμνιο. Θα έρθουν το Σάββατο και την Κυριακή από τα σπίτια σας, αυτή είναι η ωραία η Ιεραποστολική Ένωση να σας δώσει τις πολύ όμορφες Καινές Διαθήκες, κάποια συντή από ομιλίες τους και κάποια φυλάδια πρόσκληση. Και πήγαν πόρτα-πόρτα. Θα χάσουν την ευκαιρία οι λύκοι. Ο λύκος θα χάσει την ευκαιρία. Ο λύκος θα δει ανοιχτό το μαντρί, ορμά και τα κατασπαράζει όλα. Πόρτα-πόρτα και κρεμούσαν στα χερούλια του σπιτιού, αν δεν έβρισκαν τους ανθρώπους, σακουλάκι που είχε την Καινή Διαθήκη της αίρεσης, που είχε συντή από ομιλίες που κάνουν οι Προτεστάντες στις αίθουσές τους και που είχε φυλάδια που προσκαλούσαν το λαό στις προτεσταντικές ομιλίες. Και ο άθιμος χειροκροτούσε. Και έγραψα εγώ αυτό, ένα γράμμα εναντίον του που το δημοσίευσε ο Ορθόδοξος τύπος και παραπονέθηκε στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και με έβαλε αργία να μην κοινωνώ και να μην εξομολογώ ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, γιατί μάλωσε το πνευματικό του παιδί. Και το πνευματικό του παιδί δεν το μάλωσε. Αυτή είναι η φροντίδα των ποιμένων. Η φροντίδα των ποιμένων αυτή είναι. Έτσι όμως που πηγαίνουμε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Λέγει λοιπόν και τελειώνω. Πήγε λοιπόν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και έκατσε δίπλα-δίπλα με τον Ουνίτη. Και μόλις έκατσε δίπλα-δίπλα με τον Ουνίτη, από 80.000 που ήταν οι ελληνόφωνες Άραβες, απέμειναν στον Πατριάρχη μόνο οι 20.000. Τους εξαγόρασαν τους υπόλοιπους με χρήματα παπικά. Και τώρα βλέπουν τον Πατριάρχη να τρώει μαζί του και να πίνει και τελείωσε η ιστορία. Θα σβήσουν τα Πατριαρχεία προς έσχος μιας ιεραρχίας, η οποία έδωσε όρκο ιερών να αγωνίζεται υπέρ ιερών και οσίων και τίποτα από αυτά δεν κάνει. Αλλά τι περιμένεις από δεσποτάδες, τα έλεγε ο Καντιώτης, γι' αυτό σήμερα όλοι του Πατριαρχείου λένε ότι ο Καντιώτης ήταν τρελός. Τρελό το λένε. Τρελό το λένε, αλλά όταν θα ανοίξει ο τάφος του
και θα βγει θα βγει το άρωμα από τα κόκαλά του, από τα λείψανά του, θα πάνε και θα τρυπήσουν τη μύτη του Πατριάρχη, για να δούμε τότε τι θα λέγει. Αλλά φυσικά και θαύματα που γίνονται μπροστά τους, αυτοί δεν αντιλαμβάνονται τη χάρη του Θεού, γιατί δεν έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά λέει, τι περιμένεις από δεσποτάδες και αρχιεπισκόπους και πατριαρχάδες? Αφήστε να ανοίξω την καρδιά μου, λέει ο Καντιώτης. Έλεγα σήμερα στην Αγία Μαρίνα, πάνε μέσα στη Στοά, γίνονται μασόνοι και κατόπιν γίνονται πατριάρχες. Αν δεν προσκυνήσουν το διάβολο αυτό της μασονίας, δεν γίνονται πατριάρχε και δεν καταλαμβάνουν τα ύψιστα αξιώματα εν τη Εκκλησία. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και το λέω αυτό όχι εκδηλίας, αλλά από δικαιοσύνη, γιατί δεν θα άφησε ο Θεός το λαό του αμάρτυρον στη γενεά μας. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης αυτά έλεγε και πρέπει να τον ακούμε, αλλά φυσικά δεν υπάρχει αυτό το ίχνος της πίστης στις καρδιές μας. Έχουμε απεμπολίσει από πολύ καιρό πριν την πίστη. Το πατροπαράδοτο σέβας δεν έχει καμιά αξία στη ζωή μας. Το βλέπουμε, μιλάμε καμιά φορά για καμιά πνευματική κουβέντα και μας λένε οι παπάδες, τι είναι αυτά ρε που λες, άστα αυτά. Πηγαίνουν στα πανηγύρια, μια-δυο φορές νομίζω στη ζωή μου πήγα σε πανήγυρι άλλης ενορίας. Δεν μπορούσα. Γιατί δεν ακουγόταν τίποτε μέσα στο ιερό παρά μόνο αθλητικές εκπομπές, πολιτικές συζητήσεις, κουτσομπολιά, τι έκανε εκείνος ο Αρχιμαντρίτης, πού πήγε ο Δεσπότης, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, πού θα ταξιδέψουμε, πού θα πάμε στις διακοπές. Αυτά άκουγα και τα ομολογώ. Καμιά πνευματική κουβέντα, καμιά ησυχία, καμιά προσευχή, τίποτε. Τίποτε. Έχει αλωθεί το ράσο από το πνεύμα της εκοσμίκευσης, που είναι το πνεύμα του διαβόλου. Και επειδή το ράσο δεν εμπνέεται από τον Χριστό, άλλος τι να τον εμπνεύσει δεν υπάρχει. Υπάρχει ο διάβολος. Η άρνηση του Χριστού οδηγεί στο διάβολο. Και εμπνέονται οι ιερείς κατά πολύ. Υπάρχουν και μερικοί πνευματικοί και καλοί ιερείς, κατά πολύ όμως εμπνέονται από τον διάβολο. Ας έχουμε υπόψη ότι θα μας ζητήσει λόγο ο Χριστός. Και όταν ενώπιον του θα βρεθούμε, τρέμει το φιλοκάρδι μου, πολλές φορές που συλλογίζομαι ότι θα βρεθώ μπροστά στον Χριστό και θα μου πει όσους σου ενεπιστεύθη τους εφύλαξες, έδωσες την ψυχή σου υπέρ του ποιμνίου σου, φρόντισες τα πρόβατά μου και τα αρνία μου, τότε τι θα πω, ένας Θεός το ξέρει. Αλλά ας φροντίζουμε όλοι, και λαϊκοί και ιερείς, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να αγαπάμε τον Χριστό. Η αγάπη προς τον Χριστό θα ορίσει και τη ζωή μας, αδελφοί μου. Αμήν.